Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του πρωταθλήματος μπασκετάκι, το είπα σωστά, βελτιώνουμε σιγά σιγά. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές. Είμαστε Σάββατο πλέον, θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Manchester United. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ελπίζουμε αυτά τα λόγια να σας βρίσκουν καλά. Νιώθω λίγο έξτρα ποιητής απόψε. Έτσος, μια από τις πρώτες επιθέσεις της ομάδας των Θεσσαλονίκης. Σανά Τέντσος για τρεις από την γωνία, άστοχος, αθλητικό rebound. Για τρεις εκ νέου, άστοχος. Την φορά ο Γιάννης. Τέντσος, ένας εκ των frontman της ομάδας των Θεσσαλονίκης. Ένα jump shoot από το ίσως με δεύτερον πολλών άστοχο. Μπάλα είναι εκτός. Τώρα θα υπάρξει επαναφορά, τέτοιος θα πάρει ένα όχι screen τελικά. Για τρεις άστοχο εκ νέου. 0-0, δεν έχουμε ακόμα αυτό στο παιχνίδι μετά από 1,5 λεπτό στη Σόνικ Αρίνα. Τέτοιος πατώντας τη γραμμή θα πάει μέχρι μέσα, κόντρα σε δύο, υπάρχει φάουλ. Προσπιωθεί στον Μπουρούδη. Και έχουμε το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη ο Τέντσος, ούτε τώρα θα έρθει σκορ στο παιχνίδι. Έστοχος στη δεύτερη, 1-0. Αγκάρε, ένα νέο απόκτημα της ομάδας των Manchester. Τέντσος στην απέναντι πλευρά. Ωραία πάσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Θα έρθει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς. 0-3. Έχουμε συμπληρώσει δύο λεπτά. Η Manchester ψάχνει τους πρώτους τους πόντους, οι οποίοι θα έρθουν με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο. Ένα σούτ για τρεις από τον Μπουρούδη με ταμπλό. Τέντσος. Θα πάει χαμηλά. Κάτι σκύρουμα, η μπάλα είναι εκτός. Υπάρχει η αλλαγή κατοχής. Καρακώστας θα κατεβάσει. Πάρει ένα screen, θα πάει αντίθετα από το screen. Πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα. Καλό passing game από τη Manchester. Βρέθηκε ελεύθερος μετά από μια τρίπλα. Θα Αγκάρε. Θα πετύχει ένα καλάθι. Μάλλον δεν είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Τέντσος με το νούμερο 99. Τέντσος Καρακώστας, ένα αρκετά ενδιαφέρον match-up στην θέση των guard. Jump shoot άστοχο, τα βάζει με τον εαυτό του κάποιος. Καρακώστας, ωραία πάσα, είχα την εντύπωση μέχρι και εγώ ότι θα σουτάρει για τρεις, αλλά θα βγάλει μέσα την μπάλα. Μαρδάκας. Θα έρθει δίποντο τελικά για τη Manchester, η οποία άργησε να βρει σκορ, αλλά έχει βρει ένα μικρό ρυθμό. Στο 7-3 το σκορ. Τέντσος με το νούμερο 99, έχοντας δεχτεί πολύ καλή άμυνα από τον Καρακώστα. Είπαμε κάτι προηγουμένως για αυτό το match-up. Υπάρχει στήριγμα, η μπάλα είναι εκτός. Μετά από άμυνα του Τέντσου με το νούμερο 5. Yeah.
για 3 από την κορυφή μετά από την επαναφορά άστοχο τον Παλιογιάννη. 7-3 μετά από 4 λεπτά, δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Καλονίκς. Τώρα ένα άτσαλο που δίνει την ευκαιρία στη Μάντσεστερ να ανοίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Στο 3 εύστοχο. Κίνηση ήταν αυτός που έχασε το τσιπές από τη ρακέτα προηγουμένως. 13. Υπάρχει πρόθεση να πάει μπάλα μέχρι μέσα με μια πάσα η οποία δεν θα φτάσει στον επίδοξο τελικό της αποδέκτη. Έχουν το αριθμητικό μειονέκτημα οι παίκτες της Manchester. Δεν τους θα επαναφέρει. Δεν τους με το νούμερο 99 θα πάρει. Θα πάει ένα step back. Υπάρχει άστοχο σούτ, εξαιρετικό rebound. Μάχη για ένα ακόμα από τον Τάσιο, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει άστοχο lay-up, είχε βρει καλή άμυνα μπροστά του ο Ρούδης. Τέντσος θα πάρει, θα εκνεύσει ένα foul. Δύο ομαδικά για την Manchester και ετοιμάζονται για αλλαγές. Καρακώστας Αλέξανδρος περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Μπουρούδης θα περάσει εκτός. Ψηλώνει κάπως το σχήμα της Manchester. Εδώ πει μέσα θα προσθήσει όμως. Σαγκαρέ θα κατεβάσει σαν γκάρντ. Καλή άμυνα από τον Τέντσο, δεν υπάρχει φαουλ. Καρακώστας Σαγκαρέ ανεβαίνει για να δώσει κάποιο screen. Ένα jump shoot άστοχο. Μετά από μια μικρή περιπέτεια θα κρατήσει να καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Σε 3 άστοχο από την κορυφή τον Κίνη. Και τώρα πάρουν προϋποθέσεις εφηδιασμού. Δεδομένων των ψηφικών έχουν επιστρέψει αρκετά καλά οι παίκτες στο Σαλονίκη στην άμυνα. Σαγκαρέ θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, θα στοχίσει όμως τελικά. Έτσος, νούμερο 99, πάει μέχρι μέσα, πολύ όμορφη προσπάθεια. 15, double score στον Καρίνα. Σαγκαρέ. Ένα μικρό χορευτικό το οποίο διακόπη στον αέρα. Θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών ο Κωνσταντίνος Καρακώστας. Σαγκαρέ με το που έχασε το αυτό το hook χαμογέλασε λίγο, σαν να λέει όντως τώρα έγινε αυτό, έπρεπε να το βάλω. 2-1 τα ομαδικά. Άστοχος στην πρώτη ο Καρακώστας. Άστοχος και στη δεύτερη. Υπάρχει rebound των Σαλονίκς. Κίνηση μέσα με ένα lay-up θα στοχίσει. Υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη για το εξωτικό rebound, το οποίο θα βγάλει τελικό νικητή. Εγώ σε διατήρηση από τον Τέντσο, εύστοχο το νούμερο 5, καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο. 18, μαζεύουν σιγά σιγά τη διαφορά οι Σαλονίκς. Σαγκαρέ κορυφή μέσα ο Παλιογιάννης. Υπάρχει σφύριγμα. 3-33 για το τέλος του πρώτης περίοδου. Συμβολικό νούμερο. Παραφορά για τη Manchester. Άστοχο αστοχή επίθεση. Μπαρδάκας επανέφερε. Τέτσος το νούμερο 99 για τον συνονόματό του από τη γωνία. Ο δεύτερος θα πάρει ένα σύντια 3. Αστοχής υπάρχει επιθετικό rebound τον Κίνη, ο οποίος θα δώσει και ένα screen στο Τέτσο. Το νούμερο 99, ένα running floater θα τον δικαιώσει. 10-10. Από το 13 τρέχουν ένα σερί 7-0 οι Σαλονίκς. Για 3 άστοχο.
Μπαλιογιάννη. Θα συγκρατήσει πολύ εντυπωσιακά την μπάλα, καταχειροκροτείτε. Αλλά όχι και καταχειροκροτείτε, χειροκροτείτε εν πάση περιπτώσει από τον Βάγκο, θα ξαναπάει την μπάλα. Θα βγάλει έξω σε διατρίς με μεγάλη καμπίνη. Εύστοχο από τον Τέγο. Η Σαλονίκη δεν είναι μια ομάδα την οποία θέλει κάποια αντίπαλη ομάδα να αφήσει να βρει ρυθμό από τη γραμμή των 6.75. Για τρεις, για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Δεν θα υπάρξει. Αυτό. Μπαρδάκα. Ένα ακόμα για τρεις. Ένα ακόμα εύστοχο τένσος το νούμερο 99. Γκόζης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε το πρώτο time out. Καλούν οι παίκτες της Manchester. 10-16 μετά από 8 και... Μετά από 8 σκάρτα λεπτά αγωνιστικά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, οι Salonics είχαν βρεθεί με την πλάτη στο τοίχο, αλλά έχουν καταφέρει από το 13 να κάνουν ένα εντυπωσιακό σερί 13-0, διαμορφώνοντας έτσι μετά από 8 λεπτά το 10-16. Σαγκαρέ θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει, έχοντας κάπως κοντύτερο αντίπαλο. Απέναντί του, κατοχή είναι ξανά για τη Manchester. Για τρεις από τη γωνία, άστοχο. Έτσι πολύ ωραία συγκρατεί την κατοχή. Είναι απέναντι σε τρεις παίκτες, ένα running floater. Έβαλε ένα αντίστοιχο προηγουμένως, τώρα δεν θα στοχίσει. Υπάρχει ένα deflection, η μπάλα πάει στον Καρακώστα. Καλό passing game, βγάζει σε 3, όχι ακριβώς ελεύθερο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το shoot, Παλιογιάννης στόχησε. Τέντσος, το νούμερο 5, ρυψοκίνδυνη, φάση στην weak side, το νούμερο 99, Τέντσος πάει μέχρι μέσα, σε μια κίνηση που δείχνει να του αρέσει πολύ. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Μάλιστα. Το Τέγο. Μέχρι μέσα, εύστοχος. Προφλός. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον ίδιο στον Τέντσο. Χαμηλά προφανώς. Επαναφορά για τους Σαλονίκς. Καυστηρό μαντουμάνι άμυνα της Μάντσεστερ, η οποία ξεκόλλησε μετά από πολλή ώρα από το καταραμένο για αυτούς το νούμερο των 10 πόντων. Υπάρχει μια λάθος πάσα, αλλά λάθος το λάθος. Διορθώνεται το λάθος που έκανε ο Τέντσος. Ένα χορευτικό στον αέρα. Δεν θα μπει. Η μπάλα είναι εκτός. Υπάρχει η αλλαγή. Παψογλου περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζει τον τέντρο το νούμερο 99. Ένα jump shoot για τρεις. Και τα τρίποτα συνήθως είναι jump shoot. Σαγκαρέ θα κατεβάσει. Μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Τέλειο. 14-18. Έχουμε derby σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που σιγά σιγά θα συμπληρωθούν. Έχουμε περάσει στο τελευταίο μισό λεπτό, στο 3 με μεγάλη καμπύλη, εύστοχο. Οι Σαλονίκες έχουν βρει πολύ καλό ρυθμό από την γραμμή των 6.75 στο 12 λεπτά. Τέγος ευστόχησε αυτή τη φορά. Όλη η επίθεση για τη Manchester. Στη γωνία η μπάλα, Σαγκαρέ, στο 3 υπό πίεση του μόνο αέρας. 14-21 σκορ πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες δεν εξάντησαν τα ομαδικά φάουλ που είχαν να δώσουν. Έχουν επιστρέψει για τα καλά οι Σαλονίκες μετά από ένα μικρό βραχυκύκλωμα, αν θέλετε, στο 13. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δευτέρης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Το σκορ είναι 14-21 μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Η Manchester μπήκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας για αρκετά λεπτά μόλις τους 3 πόντους του Salonix.
αλλά η δεύτερη βρίσκεται κυρίως τρίποντα, είτε αμαρκάριστα είτε μη. Κατάφεραν να εδραιώσουν μια μεγάλη διαφορά. Μέσα σε 10 λεπτά το συν 7, έχοντας βρεθεί να χάνουν με 7 πόντους, είναι μεγάλη διαφορά. Ένα running floater, υπάρχει κόψιμο, αλλά υπάρχει rebound, δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση. Σαγκαρέ, τέλειος, πάει μέχρι μέσα. Ένα υπόγειο lay-up δεν θα τον δικαιώσει. Τώρα υπάρχει πνιδιασμός για τους άλλους Knicks. Μέσα δεν υπάρχει καλάθι. Κόπουλος πάει μέχρι μέσα, Σαγκαρέ, επιθετικό rebound, θα κερδίσει δύο βολές ο ψηλός της Manchester. Σαλονίκς, οι οποίοι βρίσκονται στο 6-2, Manchester είναι στο 1-7. Manchester και πανικός είναι οι δύο ομάδες που δεν είναι στην οκτάδα του δευτερού ομίλου της Master League. Σημαίνει ότι δεν είναι eligible για τα playoffs. Εύστοχος στην πρώτη ο Σαγκαρέ. Εύστοχος και στη δεύτερη, 16-21. Δεν θα κατεβάσει, πρώτη πάσα γρήγορη. Σαγκαρέ παίζει καλή άμυνα. Τέτσος ξαναφέρνει. Πάρει ένα screen από τον ψηλό. Τον Τέγκο. Υπάρχει πάσα στη γωνία, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Κυπαπτσογλου. Μπάλα Μάντσεστερ. Χωρίς φάουλ ακούστηκε να λέει κάποιος από τον παγκό του Σαλονίκς. Στη γωνία, σου για 2 έχω την εντύπωση. Για 3. Δεν πατούσε τη γραμμή. 19-21 από τον Μπουρούδη. Τέλσος. Τώρα θα πάει μπάλα χαμηλά. Υπάρχει στήριγμα. Τέλσος περνάει ξανά. Νικόπουλος του έδωσε κάποιες ανάσες. Και Πάψογλου, με συγχωρείτε, του έδωσε κάποιες ανάσες. Όλο που χρειάστηκε στον Καραγκώστα, έχουμε ξανά διακοπή. Δεν θα σε επαναφέρει. Το νούμερο 99 θα πάρει στη γωνία, έχει κλειστεί καλά από τον Σαγκαρέ. Ένα jumpsuit εύστοχο μετά από μια αναπήδηση στη βάση της Στεφάνης από τον Τέγο. 19-23, αρκετά ψηλό σκορ. Τέλειος, θα συγκρατήσει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα. Θα βγάλει εκεί που είναι ελεύθερος ο Καρακώστας, δεν θα πάρει το σούτ όμως. Θα βαρθεί από τη γωνία, άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σαγκαρέ με κοντύτερο αντίπαλο με τον Τέντσο, με το νούμερο 99. Θα στοχίσει. Και ο δεύτερος θα πάρει την μπάλα, αλλά υπάρχει λάθος στο λάθος και τώρα ο Σαγκαρέ βρέθηκε ελεύθερος. Δεν θα καρφώσει. Δεν θέλει να μου κάνει τη δουλειά εύκολη στα highlights. Όπως δεν έχει, 21-23. Μέχρι μέσα περνάει 2, περνάει 3. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Το φάουλ είναι ψηλά. Άλεξ. Αυτός χωρίς το νούμερο, ποιος είναι? Πατήκα. Α, οκ. Με 6. Ναι. Με 6. Οκ, οκ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Πατήκας. Μετά 21-24, θα παραμείνει, θα καρέ το rebound. Θα πάρει μια επίθεση. Θα πάρει ένα φάουλ από τον Τέντσο. Τώρα γίνονται πολύ πιο γρήγορα τα φάουλ. Να έχουν τώρα αναγκαιρθεί και αλλαγές. Τράδης περνάει εντός για τους Σαλονίκς. Τέγος θα πάρει κάποιες ανάσες. Σαγκαρέ έχει περάσει στον πάγκο.
Μουρούδης στο παρκέ. Όπλος πάει μέχρι μέσα, δεν θα κάνει σωστή πάσα. Βλέπεις η Σαλονίκη, Στέντσος το νούμερο 99 σε ένα σουτ που φύγει σε NBA. Σε ένα τρίποντο που πάρει και πολύ γρήγορα, τιμωρώντας την κακή transition άμυνα των παιχτών της Manchester, αλλά τι να κάνουν, εφόσον υπήρχε λάθος, δεν ήταν στα σχέδιά τους. Παραλίγο το κλέψιμο, διφλέξιο όμως και να έχει από τον Γκόζη. Κόπουλος στη γωνία στα 6 δευτερόλεπτα, το Eurostep στέκεται στον αέρα, εντυπωσιακό καλάθι. Πατήκας θα στοχίσει. Σουτ για τρεις από την κορυφή, άστοχο, μαρκαρισμένο σουτ. Από τον Παλιογιάννη. 23-27 παραμένει, το παιχνίδι έχει χτίσει κάποιο ρυθμό και στο σκοράρισμα και στη ταχύτητα. Στέντσος, το νούμερο 99. Μέχρι μέσα στέκεται, σταματάει την τρίπλα, θα βγάλει στον Πατήκα, ο οποίος θα κοπεί εντυπωσιακά. Από τον Παλιογιάννη, εντυπωσιακό μπλοκ μέσα στη ρακέτα. Ήταν πολύ καλή πάσα, πάει να βγάλει μία ακόμα για την ομάδα του αυτή τη φορά ο Μπουρούδης. Θα βγει εκτός. Τώρα θα γίνει επαναφορά, αλλά μέσα, άστοχο lay-up. Θα συγκρατήσει τελικά ο Τιφόπλος την μπάλα, jump shoot άστοχος. Δεν είχαν προχωρήσει οι συμπαίκτες του, οπότε έπρεπε να πάρει κάποιο shoot. Φάση να μην τους περιμένει. Θα πάρει την μπάλα. Νούμερο 30, άστοχο σούτ από την κορυφή, από τη γωνία. Υπάρχει φάουλ τώρα. Τον Φόπουλο. Μπουρούδης. Φόπουλος. Τον Αμπουρούδη σου για τρεις βρέθηκε ελεύθερος, είχε διπλώσει η άμυνα μέσα στην ρακέτα. Τέντσος. Το νούμερο 5. Πάει μέχρι μέσα ο Γκόζης θα αστοχίσει. Τώρα υπάρχει rebound. Ο Παλιογιάννη ο οποίος θα τρέξει. Σου για τρεις, άστοχος ο Κόκλος. Τέντσος. Το νούμερο 5. Μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. Μάλιστα. 23-29. Ο Τέντσος μπορεί να στείλει την ομάδα του στους 30 πόντους μετά από σχεδόν 15 λεπτά παιχνιδιού. Έψογος και στη δεύτερη. Ο Αντίνος Καρακώστας έχει περάσει στο παρκέ, αλλάζοντας τον Ζέλιο. Ψηλώνει ελάχιστα το σχήμα. Της Manchester, no look pass στη γωνία σου για τρεις, άστοχος. Ο Παναδάκας, Τέντσος. Θα προσπαθήσει να... Θα στοχίσει, υπάρχει παράβαση βημάτων. 23-30, 4-3 τα ομαδικά. Και έχει τώρα αναγγελθεί μία ακόμα αλλαγή για την Manchester. Τον Γκαρέ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βαρδάκας, ο οποίος αστόχησε προηγουμένως, θα περάσει εκτός. Τέντσος με το νούμερο 99 παραφέρει. Νούμερο 5 Τέντσος τώρα. Δεν θα πάρει τελικά το screen. Νούμερο 99 κάνει μια προσπίση, θα περάσει έναν, δύο, εντυπωσιακό καλάθι. Πέρασε οποιονδήποτε βρέθηκε μπροστά του. Δεν το νούμερο
μας τέτος. Υπάρχουν βολές. 23-32, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ και έχουμε 4 και 9 ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Άστοχος στην πρώτη. Ο Παλιογιάννης. Στόχος, όχι. Βιάστηκα να μιλήσω. Είχα την εντύπωση ότι η μπάλα θα μπει μέσα. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα και τώρα η επαναφορά είναι για τους Salonics. Πολύ μεγάλη πίεση στην μπάλα στον χειριστή των Salonics. Στην κίνη. Στην διατρής από τον Πέτσο, ο οποίος έχει πάρει φωτικά από τον Πέτσο. Άστοχος. Θα χάσει προς τη μην την μπάλα ο Παλιογιάννης και θα χάσει ολοκληρωτικά την μπάλα τελικά. Βράσιος περνάει εντός αγωνιστικού χώρου, θα αλλάξει τον Μητράδη. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Salonics. Παίζουν με πολύ κοντό σχήμα οι Salonics, με 3 γκάρι. Ματέντσο, Τάσιο. Ματέντσο πάει μέχρι μέσα, είχε κλειστεί από το Σαγκαρέ, αποφάσισε να βγάλει μία πάσα. Αυτή δεν βρήκε συμπαίκτη του ως τελικό αποδέκτη, υπάρχει κλέψιμο. Και η μπάλα είναι για τη Μάντσεστερ απ' έξω. 23-32, η Manchester έχει κολλήσει στους 23 πόντους. Ο Σαγκαρέ πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ. Που κερδίζει ο ψηλός της Manchester. Φάουλ που χρεώθηκε στον Κίνη. Ο Σαγκαρέ θα εκτελέσει ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Έστοχος στην πρώτη, τώρα θα ξεκολλήσουν από τους 23 πόντους οι παίκτες της Manchester. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Σόπουλος για δύο, έχοντας ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του, τον Τέντσος, ο Τέντσος ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, απορρόφησε την σύγκρουση που είχε δεχτεί από τον Μπουλούδη. Τώρα παίζουν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Manchester με τελικό αποδέκτη τον Ιγκόπουλο σε μια πολύ γρήγορη επίθεση. Δεν πήδηξε κάποιος από τους δύο παίκτες των Salonics που βρέθηκε μέσα στη ρακέτα εκείνη τη στιγμή. Δεν ήθελε να δώσει την ευκαιρία για πιθανό έμεσο τρίποντο. Υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ που κέρδισε ο Γκόζης. Προφανώς σημαίνει βολές. Στις 6-34 η διαφορά έπεσε κάτω από τους 10 πόντους για τη Manchester. Άστοχος στην πρώτη ο Γκόζης, είναι μια αρχή που έχω να μην μιλάω όταν εκτελούν οι παίκτες βολές. Άστοχος και στη δεύτερη, η διαφορά θα παραμείνει στους 8. Τάσιο στο rebound. Επιθετικό ένα ακόμα. Πάλι Στέντσος, θα πάρει ένα screen, ελευθερώθηκε. Πήγε να βγάλει μια πάσα μέσα στη ρακέτα, την οποία θα πάρει σε δεύτερο χρόνο κίνης, αλλά έχει υπάρξει παράβαση. Και η κατοχή είναι για τη Manchester. Φόκλος, μία προσποίηση, δύο προσποίησεις, μία παράβαση ετοιμάτων, αρκεί για να υπάρξει αλλαγή κατοχής. Οπα, υπάρχει πολύ φθηνό λάθος, πάτησε τη γραμμή. Βάσκες και μία ακόμα αλλαγή κατοχής. Κόπουλος θα πάρει ένα σκρίνο από τον Σαγκαρέ, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Σου για τρεις άστοχο.
από τον Μπρούδι. Τώρα θα καθαριστεί η κατοχή. Σάκης Τέτσας έχοντας τον Σαγκαρέ μπροστά του για να κλειστεί, θα βγάλει εκεί που είναι ελεύθερος ο Κίνης και θα σουτάρει και θα ευστοχίσει για τρεις. Η Θεσσαλονίκη είναι, ενώ μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά της πρώτης μισθρόνου, η Θεσσαλονίκη είναι μια ομάδα που σουτάρει από τη γραμμή των 6.75 και είναι τους χειριστές της, αλλά όχι μόνο, όπως είδαμε τώρα. Ο Ντίκας, πολύ ωραία πάσα που πήρε από τον Ματέντσο, δεν θα ευστοχίσει ο πρώτος. Νόλουκ πάσα, σουτ για τρεις, άστοχος. Καρακώστας μετά από πάσα που πήρε τον Παλιγιάννη. Το Μαστέντσος σε ένα σουτ για τρεις, ευστόχησε ένα προηγουμένος. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει φάουλ που χρεώνεται στον Κωνσταντίνο Καρακώστα στην επάναψη στην διεκδίκηση του rebound, με συγχωρείτε, με τον Πατίκα, ο οποίος θα κερδίσει ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών. 26-37 το σκορ. Αν ευτυχίσει και στις δύο, μπορεί να πάει πάνω από τους 10. Έφτωχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 26-39. Για τρεις από την κορυφή, Κόπουλος άστοχος. Υπάρχει rebound, πιέζει ο Καρακώστας. Για τρεις άστοχος από τη γωνία τώρα ο Σάκης Τέντσος. Κόπουλος Καρακώστας με τη μία στο Σαγκαρί, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει την μπάλα όμως. Σαγκαρί, ο οποίος σκοράρει 21 πόντους μέσα όρο, ενώ μαζεύει 15 rebound. 26 στρογγυλό, 26 χωρίς κάποιο δεκαδικό στο efficiency. Στατιστικά που προκύπτουν μετά από 3 αγώνες που έχει παίξει με τη φανέλα της Manchester. Ο Δίκας θα πάρει την μπάλα από τον Τάσο, ο οποίος θα του δώσει ένα screen. Στα 5 δευτερόλεπτα σου για 3 στο Μαστέντσος άστοχος. Μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τη Manchester. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, καθώς έφυγε η μπάλα από παίκτες των Θεσσαλονίκης. Ιθόπουλος. Ο Παλιογιάννης θα πάει μέχρι μέσα, θα κλαμπεί η μπάλα μέσα από τα χέρια, αλλά υπάρχουν βήματα. Κόλλησε λίγο το μυαλό του Σάκη Τέντσου, ήθελε να δώσει στον συνονόματό του, αλλά μπερδεύτηκε. Κολλάει το μυαλό μερικές φορές και στο μπάσκετ και στη ζωή και στα πάντα. Και ελεύθερος ο Παλιογιάννης, ο διατρής άστοχος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον Κιφόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 10 τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Στέντσος με τον Σαγκαρέ. Τώρα με ακόμα ένα ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Τον Παλιογιάννη θα βγάλει στον Σάκη Τέντσο, ο οποίος θα σουτάρει για μία ακόμα φορά για τρεις, θα στοχίσει όμως. Έχουμε ημίχρονο στη Sony Carina, το σκόρ είναι στο 28-39. Είχαν ένα καλό ξεκίνημα οι παίκτες της Manchester στα πρώτα λεπτά. Είχαν προηγηθεί με 13. Από τότε οι Thessaloniki κατάφεραν να βρουν ρυθμό στην επίθεση, κυρίως με σούτια 3, αλλά όχι μόνο. Βασιζόμενοι και σε κάποιες δημιουργίες που έβγαλαν, κάποιες ομαδικές δουλειές. Τρέχοντας πολύ στο ανοιχτό γήπεδο όποτε είχαν την ευκαιρία, είτε μετά από κλέψιμο είτε μετά από κάποιο rebound, βρίσκοντας σε αμυντική ανισορροπία στους αντιπάλους τους. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτή η διαφορά των 11 πόντων υπέρ των Thessaloniki. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια του δευτέρου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 28-39 υπέρ των Thessaloniki, οι οποίοι έχουν και την πρώτη κατοχή. Θεσσαλονίκη έχουν 6 στα 17 τρίποντα, έναντι 3 στα 21, πολύ κακό ποσοστό της Manchester. 8-20 για 8
στα 26 τα δίποντα για Μάντσεστερ και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. 3 στις 8 για 5 στις 9 βολές. Άστοχη η πρώτη επίθεση μετά από την rebound του Ασού. Πάει μέχρι μέσα, ο Τσόπλος θα αφήσει την μπάλα. Δέκα και 12 η ασίστ αντίστοιχα. 4 και 5 τα λάθη, πολύ λίγα λάθη. Τέντσος. Έχει Τέντσος. Ο Μάς Τέντσος θα ξαναπάρει την μπάλα. Έχοντας τον Σαγκαρέ μπροστά του, που του παίζει πολύ καλή άμυνα. Θα πάρει τώρα την μπάλα μετά από το επιθετικό, μετά από το rebound. Πάει μέχρι μέσα, coast to coast, μετά από πολύ ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη ο Σταφάς Σαγκαρέ. Τέντσος. Τέντσος, έχοντας δύο αντιπάλους μπροστά του, πάει να περάσει ανάμεσα τους. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κωνσταντίνο Καρακώστα. Μας Τέντσος. Πάλι θα πάει μιλά, καλό passing game σου για τρεις. Ελεύθερος ο Τέγος, ο Σαγκαρέ δεν πήγε έγκαιρα μπροστά του ή τουλάχιστον αρκετά μπροστά του για να τον ενοχλήσει στο σούτ. Θα πάρει τώρα την μπάλα, καλάθι και φάουλ τον Σαγκαρέ, ύψους 2-10 στα 21 του χρόνια, έχοντας περάσει από Ακαδημίες του Άρη. 34-42. Άστοχος στη βολή, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Νικόπουλο. Θα σουτάρει, θα στοχίσει από μια μικρή βόλτα που έκανε, θα σουτάρει. Υπάρχει φάουλ που χρεώνεται στον Σαγκαρέ, επιθετικό. Πρώτο το 2-3, ομαδικό των Θεσσαλονίκης που το έκαναν λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους παίκτες της Manchester για την τρίτη περίοδο. Μας Τέντσος. Σάκης Τέντσος θα πάει μέχρι μέσα. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Καλό passing game. Βγήκε και μέσα από τη ρακέτα ο Σάκης Τέντσος. Θα βγάλει την μπάλα. Πολύ καλό passing game. Κίνης. Ξανά Τέντσος. Καλό passing game, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει το shoot. Θα το πάρει ο Σάκης Τέντσος. Θα στοχίσει. Σαγκαρέ το rebound. Φόπουλος. Ένας εναντίον δύο. Τον μπέρδεψαν τον Σωμά Τέντσο. Τον έβαλαν μέσα στη μέση. Κόπουλος και Καμπρέλης. Υπάρχει προσπάθεια διεκτρέφει από τον Κιφόπουλο. Φανταστική πάσα του Θωμά Τέντσου με ακρίβεια βελόνας μέσα στη ρακέτα. Τάσιος θα αστοχίσει στο lay up που πήρε, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Μετά από αυτή την πάσα ο Μάς Τέντσος ίσως να πρέπει να ασχοληθεί και με το ράψιμο με τέτοια ακρίβεια. Τάσιος άστοχος στη δεύτερη, μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον Φόπουλο μετά από ένα σκαμπίλι στην μπάλα από τον Σαγκαρέ. Ταβρέλης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, πολύ ελεύθερος μάλιστα ο Καρακώστας για να πάρει στην πια 3. Δεν το πήρε, αλλά θα το πάρει ο Λαμπρέλης και θα ευστοχίσει. 39-43, επιστρέφει σιγά σιγά η Μάντσεστερ. Σάκης Τέντσος. Τάσιος πάει χαμηλά. Δεν έκανε κάποια τρίπλα, θα μάθει Τέντσος για 3. Εύστοχο και αυτό μέσα. 39-46. Σαγκαρέ θα βγάλει μια πάσα, αλλά υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων. Οι Σαλονίκοι έχουν 46 πόντους ενεργητικό και οι 24 από αυτούς έχουν έρθει από τρίποντα, 8 στα 19 έχουν. Ιδιαίτερα άστοχοι είναι οι Manchester από
γραμμές, από τη γραμμή των ελευθερών βολών, έχει 3 στις 9 βολές, 33,3%. Το 0,3 με μάρανε που με το ζόρι περνούσα την τάξη στα μαθηματικά. Anyway, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μέσιο και φαίνεται να κουνάει. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Αριστερό πόδι φαίνεται να έχει πρόβλημα για τον Τάσιο. Έχω την εντύπωση ότι θα γίνει αλλαγή. Όχι τελικά, ο Γκόλης ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πατήκας επίσης κάθεται στον πάγκο εδώ και αρκετή ώρα. Θα περάσει τελικά ο Γκόλης. Τάσιος περνάει στον πάγκο, ας ελπίσουμε πραγματικά να μην είναι κάτι σοβαρό. Ενδεχομένως όλοι οι παίκτες να είναι λίγο πιο keen στους τραυματισμούς μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας. Μιλάω για αυτή των γιορτών. 2+ εβδομάδες χωρίς αγωνιστική δράση στη Λίγκα. Μετά από πολλές τρίπλες ο Θωμάς Πέφτος θα αστοχίσει. Έχοντας τρίπαλο μπροστά του, ο Θόπουλος θα χάσει προς στιγμή την μπάλα. Συρτό μπάσκετ θα συγκρατήσει την κατευθύνη ο Λαμπρέλης. Ο Βέλιος διορθώνω. Ένα άστοχο σουτ. Airball μάλιστα. Από τον Παλιογιάννη. Ωραία πάσα. Μία ακόμα. Jump shoot. Άστοχο. Υπάρχει μάχη για τα rebound. Βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ σκληρές μάχες για τα rebound. Σαγκαρέ. No look πάσα. Μία πάσα μέσα στη ρακέτα. Το τελικό αποδέκτη τον Κόπουλο. Ο οποίος θα χάσει προς τη μήνα, αλλά η κατοχή είναι ξανά για τους παίκτες της Manchester. Σαγκαρέ, Κόπουλος, με κοντύτερο αντίπαλο, σου διατρή στα 14 δευτερόλεπτα από τον Κωνσταντίνο Καρακώστα, άστοχο. Σάκης Τέντσος. Με τη μία η πάσα του Θωμά Τέντσου μέσα στη ρακέτα. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Τι βγάζει από το καπέλο του απόψε ο Θωμάς Τέντσος. Αυτή η πάσα ήταν ικανή να μπερδέψει πραγματικά κάθε άμυνα. Ειδικά σε περίοδο transition άμυνα. Μέσα από τη ρακέτα. Άστοχο, αλλά υπάρχει ευκαιρία και 2 ελεύθερες βολές ακόμα. Φαουλ που έχει κερδίσει ο Παλιογιάννης. Άστοχο στην πρώτη βολή. Συνεχίζεται το κακό φεγγάρι για τη Manchester επιδρομή των 6 των ελεύθερων βολών. Αγαλά. Έστοχο στη δεύτερη, αν και κακό φεγγάρι. Νομίζω όταν ερχόμουν στη Σόνη Καρίνα δεν φαινόταν πολύ το φεγγάρι. Τρία-δύο τα ομαδικά μετά από περίπου 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ γραμματείας κάποιων παικτών και των διαιτητών. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Κατοχή για τους Σαλονίκς. 39-48, τελικά διορθώθηκε το σκορ. Ο Μας Τέντσος πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μία πάσα στον Τάσιο. Καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. Φάουλ που χρεώθηκε στον Κόπουλο. Έστωχος ο Γκόλης και στη βολή. Διαφορά θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, 39-51. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σαγκαρέ, σουτ για 3, άστοχο, airball. Από τον Μπουρούδη και τέτοια σουτ είναι αυτά που μπορεί να ρίξουν την ψυχολογία κάποιου παίκτη. Του εκάστοτε παίκτη. Θωμάς Τέντσος, μπροστά στα απλωμένα χέρια ψηλότερο αντιπάλου. Θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από μέσα από τη ρακέτα.
σταματάει την τρίπλα. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Γκότζης το ένιωθε, το πήρε. Αλλά airball, Σανγκαρέ θα χάσει την μπάλα προς στιγμή, αλλά βγήκε κάτι καλό για τους παίκτες της Manchester σε μια κατοχή που φάνηκε χαμένη. Κατάφερα να πάρουν το φάουλ, χαμηλά προφανώς. Μπουρούδης θα επαναφέρει. 4-3 ατοματικά, έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι παίκτες των Σαλονίκης. Άστοχος του 3. Βλέπουμε ότι επιμένουν οι παίκτες των Manchester, στα σούδια 3, έχουν 4 στα 26 τώρα. Ένα ακόμα άστοχο τρίποντο. Τέλειος. Φόπουλος θα πάρει το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι που μπήκε. 4 πλέον τα ομαδικά. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Σαλονίκης και είναι μάλιστα το τέταρτο φάουλ του Δημητρίνη. Ετοιμάζονται κάποιες αλλαγές. Θα περάσει εκτός ο Κίνης. Ο Πατίκας θα περάσει στη θέση του. Άστοχος στην πρώτη ο Σανγκαρέ. Έστοχος στη δεύτερη. 40-51. Ένα φτηνό λάθος τώρα. Ο Σάκης Τέντσος πήγε να βγάλει μια πάσα στον Θωμά Τέντσο. Μια πολύ γρήγορη πάσα. Με αφορμή τη συγκεκριμένη φάση, το λέω γενικά, αλλά είναι στο μπάσκετ, ξέρετε, λεπτή γραμμή που χωρίζει την αυτοπεποίθηση από την έπαρση. Μπάλα θα βγει εκτός. Κουμπίσε το αριστερό πόδι του Σανγκαρέ. Ο Σάκης Τέντσος θα επαναφέρει. Θα πάει χαμηλά στη ρακέτα. Γκόζης θα την πάρει. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπουρούδη. Πράγμα που σημαίνει βολές. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτά τα εναπομείναντα 3 και 38 στην περίοδο θα δούμε πολλά ζευγάρια ελεύθερων βολών και για τις δύο ομάδες. Έστοχος στη δεύτερη, άστοχος στην πρώτη. 40-52 διαφορά στους 12. Τώρα θα περάσει εκτός για τους Σαλονίκης ο Δέγος. Δημητράδης θα περάσει στην θέση του. Ψηλώνει τώρα το σχήμα των Σαλονίκης. Και έχουμε ένα match-up μέσα στη ρακέτα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Σανγκαρέ και Μητράδης. Σανγκαρέ θα πάρει την μπάλα, θα δώσει, θα ξαναπάρει με άλλο παίκτη μπροστά του, θα κερδίσει το φάουλ. Στο φά Σανγκαρέ. Θα πάει στην γραμμή. Είναι το τρίτο φάουλ του Γκόζη. Άλλαξαν οι παίκτες. Γκόζης πήγε πάνω στον Σανγκαρέ μετά τον Μητράδη. Δεν θέλανε καθόλου να τον αφήσουν ελεύθερο. Επανάληψη στη βολή. Παίκτης με μπλε φανέλα μπήκε μέσα πιο νωρίς από ό,τι όριζαν οι κανονισμοί και ορίζουν ακόμα, δεν νομίζω να άλλαξαν μετά από κάποια δευτερόλεπτα. Θα ήταν τρομερή σύμπτωση. Τέντσος πάρει τα σκρίνια από τον γραμματίκα, από τον Πατίκα. Ξαναπάρει αυτή την μπάλα. Σάκης Τέντσος, Πατίκας, ο Μάς Τέντσος του 3. Εύστοχος από τη γωνία. Κοίταξε με ένα side-eye στον πάγκο τον Καρακώστα, ο οποίος χαμογελάει. Νικόπουλος ένα running floater, άστοχο.
Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Μάλιστα. Και εκτός γραμμής τριπόντου. Τέλειος. Θα πάρει ένα φάουλο Σαγκάρε. Από τον προσωπικό του αντίπαλο που προκύπτει από την εντάδα που έχουμε για τους Σαλονίκς. Τώρα θα χαμηλώσει το σχήμα τους. Περάσει ο Παψόγλου. Έστωχο στην πρώτη. Σαγκαρέ με το που παίρνει την μπάλα αυτομάτως τα πράγματα γίνεται πολύ δύσκολο για τους Σαλονίκς. Έστωχο και στη 2. 44-55. Σάκη Τέντσος κατεβάζει. Υπάρχει deflection για να τροφοδοτήσει τον Θωμά Τέντσο. Σάκη Τέντσος σουτιατρής και πάρει τον Λουάστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Δημητράδη. Θα στοχίσει. Κόπουλος πάει μέχρι μέσα, πήγε να πάρει το maximum, πήγε να βάλει και το καλάθι, αλλά υπέπεσε στην παράβαση των βημάτων. Μας Τέντσος πήρε την μπάλα από τον Σάκη Τέντσο. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Ξανά έχει ο Σάκης Τέντσος. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε δύο ψηλότερους αντιπάλους. Πατήκας, πολύ ωραία πάσα και πολύ ωραίο τελείωμα από τον Τιμπάπτουρνου, καταχειροκροτούμενος και ο ένας και ο δύο έχω, και ο δεύτερος έχω την εντύπωση για την πάση που μόλις έβγαλαν οι δυο τους. Φόπουλος στην κορυφή. Σαγκαρέ θα βγει αρκετά μακριά από το πεδίο δράσης του το φυσιολογικό για να πάρει την μπάλα, δεν την πάρει μέχρι στιγμής. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα θα την πάρει στα 4. Μακρινό δίποντο, εύστοχο. Τι μπορεί να κάνει αυτό. Μπουρούδης θα ευστοχίσει. Η διαφορά θα πέσει κάπως στους 11 πόντους. Πατήκας. Τάσος ετοιμάζεται να περάσει ξανά. Χαιρόμαστε πολύ που το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός. Ο μικροτραυματισμός που είχε στο αριστερό του πόδι, όπως φαίνεται. Συγκιατρής με μεγάλη καμπύλη μετά από καλό passing game από τον Θωμά Τέντσο. Αστόχησε όμως. Κόπουλος. Σαγκαρέ θα πάρει το φάουλ από τον Σάκη Τέντσο. Διαφωνεί λίγο. Πάντως σε περίπτωση που ήταν χαμηλά θα ήταν σωστά τεχνικό. Είχε απέναντι του έναν πολύ ψηλότερο παίκτη που κυριαρχεί στη ρακέτα. Άβολη ησυχία, awkward silence ήρθε να σας στοιχιώσει τη στιγμή που εκτελούνται πολλές. 48-47, έστωχος και στις δύο Σαγκαρέ. Τάσιος με το που πάτησε παρκέ αναλαμβάνει δράση. Πατήκας θα πάρει μια μπάλα που δεν προοριζόταν για αυτόν, έχω την εντύπωση. Δεν προοριζόταν για κανέναν, έχω επίσης την εντύπωση. Ήταν αρκετά κακή, σου για τρεις. Είμαστε έτσι άστοχος. Κόπουλος πάει μέχρι μέσα έχοντας δύο αντιπάλους. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Τον βρήκε. Ήτανε Βαρδάκας, ο οποίος πήρε ένα σουτιατρής, αστόχησε. Αλλά ήρθαν πόντι για τους παίκτες της Manchester. 11 δευτερόλεπτα, πήγε να βγει κάτι ασύλληπτα εντυπωσιακό με τελικό αποδέχτη τον Τάσιο. Αλλά θα χαθεί η μπάλα. Φόπουλος τώρα όλη η επίθεση για την Manchester. 5 δευτερόλεπτα. Σαγκαρέ. Σουτ πάρα πολύ δύσκολο. Φόπουλο. Υποπίεση χρόνου και αντιπάλου από πολύ μακριά. 50-57. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Δείχνουν σαφή σημάδια βελτίωση στους παίκτες της Manchester. Κάτι που αποτυπώνεται και στο σκορ. Αλλά όχι μόνο στο σκορ, και στο παιχνίδι που βλέπουμε. Έχουμε 10 ακόμα λεπτά, το μάτς προφανώς δεν έχει κρυθεί. Έχουμε 50-57 πόντους αντίστοιχα. Έχουν σταματήσει να βάζουν τόσα πολλά καλάθια οι παίκτες των
Θεσσαλονίκης, κάτι που οφείλεται ενδεχομένως και στην υπερβολική αυτοπεποίθηση που έχουν και στην καλύτερη δημιουργία καλής αμυντικής παραγωγής των αντιπάλων τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι στο 50-57. Ίσως να μην έχει τόσο νόημα να το λέω γιατί υπήρχε μια μικρή διακοπή, αλλά για εσάς δεν υπήρχε, οπότε ακούτε το ίδιο πράγμα. Ακούτε το ίδιο πράγμα δύο φορές back to back. Άργησα λίγο να το καταλάβω. Όπως και να έχει, για 2 η κατοχή ήταν για τους παίκτες της Manchester. Θα χάσουν την ευκαιρία να στείλουν τη διαφορά στους 5 πόντους. Για να δούμε. Μπάλα που πάει στην αδύνατη πλευρά με μια επιστήμη πάσα. Κίνηση. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τάσιος θα βάζει τον εαυτό του μετά από την άστοχη προσπάθεια. Βρέθηκε ελεύθερος ο Δέλιος, αλλά δεν το πήρε. Είχε βρεθεί ελεύθερος από τη δεξιά γωνία και προηγουμένως και δεν το πήρε. Πριν από αρκετή ώρα. Μπάλα είναι ξανά για τους Θεσσαλονίκη. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κίνη. Τόπλος, Σαγκαρέ. Υπάρχει παράβαση. Για τους Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν βήματα του Σαγκαρέ μέσα στη ρακέτα. Στην προσπάθεια του να ποστάρει και να πλησιάσει αυτήν. Σάκης Τέντσος, ο βασικός χειριστής των Θεσσαλονίκη. Θα ξαναπάρει την μπάλα, άλλαξε με τον Τάσιο. Διχύνεται στη ρακέτα ο Τέγος, θέλει να πάρει την μπάλα. Σουτζιά 3 από την δεξιά γωνία, άστοχο από τον Κίνη. Θα καθαρίσει μετά από αρκετά μεγάλη μάχη ο Σαγκαρέ το rebound. Ο Τόπλος, σουτζιά 3. Έστοχος, μάλιστα. Στους 6 πόντους η διαφορά. 53-59. Σάκης Τέντσος. Για να δούμε. Το momentum παραμένει στα χέρια των Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον απειλείται. Στέντσος, έχοντας δύο αντιπάλους μπροστά του, τα έχει βρει λίγο σκούρα. Βγάλει μια πολύ δρυψοκίνδυνη πάσα στον Τέντσο, ο οποίος θα συγκρατήσει ο Σάκης Τέντσος στα 2 δευτερόλεπτα. Θα χάσει όμως την μπάλα, υπάρχει φάουλ λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου. Χάθηκε αυτή η φάση να ήταν σε παιχνίδι. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Όπως και να έχει, υπάρχει φάουλ. Εύστοχος. Στην βολή που εκτέλεσε ο Φόπουλος, μετά από μια περιπέτεια η μπάλα θα πει στο καθαστή για τη δεύτερη. Υπάρχει αλλαγή. Λαμπρέλης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Άστοχο σουτ. Υπήρχε διαφυγικό φάουλ που θυμίζουμε στο μπασκετάκι. Ισχύει ο παλιός κανονισμός, όπου αντιαθλητικό σημαίνει δύο φορές, ενώ υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ από το Σαγκαρέ. Υπάρχει ο κανονισμός κατά τον οποίο σε αντιαθλητικό φάουλ, όπως έλεγα, υπάρχουν δύο βολές συν κατοχή. Στην Ευρωλίγκα έχει αλλάξει, είναι μία βολή συν κατοχή. Σουτζιά 3, βρέθηκε ελεύθερος, αλλά αστόχησε ο Βαρδάκας. Είναι αυτό που λέμε ότι ένας παίκτης στην προκειμένη περίπτωση, το λέω με την αφορμή του Σαγκαρέ, βοηθάει την ομάδα και άμεσα και έμεσα. Βλέπετε πως διπλώνει άμυνα πάνω του και τώρα
στην προηγούμενη επίθεση της Manchester. Ακριβώς για αυτό το λόγο βρέθηκε ελεύθερος ο Βαρδάκας, ο οποίος τροφοδοτήθηκε και πήρε ένα σουτ για 3. Και άσχος περνάει εκτός και δέχτηκε ένα μεγαλοπρεπές stop από τον Σανγκαρέ προηγουμένως. Ματίκας, Ροζίτς. Σουτ για 3, πάρα πολύ δύσκολο από το Ματέντσο. Πάει μέχρι μέσα, ο Τζιφόπουλος στέκεται στον αέρα, θα στοχίσει. Ο Γκότζης δεν ακούμπησε την μπάλα και έτσι η κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Ματίκας πάει μέχρι μέσα έχοντας το Σανγκαρέ κολλημένο πάνω του, πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. 2-1-2-1. Τζιφόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και το momentum τώρα γράφει ξεκάθαρα Manchester. 57-59 έχουμε όχι απλώς παιχνίδι στη Sonic Arena, έχουμε derby Σάκης Τέντσας. Δέχεται πίεση από τον Κωνσταντίνο Καρακώστα, θα ξαναπάρει την μπάλα, θα πάρει ένα screen, θα το ακολουθήσει. Παντίκας υπάρχει τη φυλέξη από τον Σανγκαρέ και η μπάλα ξανά για τους παίκτες της Manchester που μπορούν να... Όχι, τώρα πλέον δεν μπορούν, έτσι είναι η επίθεση τουλάχιστον. Για να πω μπορούν να περάσουν ακόμα και μπροστά, αλλά υπάρχει φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των Σαλονίκς, Τζιφόπουλος. Του δώσει την επιλογή ο Σανγκαρέ, δεν θα την πάρει. Σουτ για 3, άστοχο από τον Καρακώστα. Ο Μαστέντσος. Μέχρι μέσα η reverse θα βγάλει μια πάσα. Γκόζης, ένα floater άστοχο. Τζιφόπουλος. Σιγά σιγά το παιχνίδι μπαίνει στην τελική ευθεία, σιγά σιγά σου διατρίζει Τζιφόπουλος άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σανγκαρέ και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Σανγκαρέ και Καρακώστας ήταν μαζί για το επιθετικό rebound, ο πρώτος το πήρε. 59 όλα. Οι ομάδες μετά από 34 και μισό περίπου λεπτά βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία. Εδώ υπάρχει κλέψιμο και εύκολο καλάθι από τον Καρακώστα. 61-59. Υπάρχει time out που καλούν οι Σαλονίκς, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να... όχι απλά να έχει πέσει, αλλά να έχει πάει μείον για αυτούς. Βρίσκονται στο μείον 2. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Ωραίο focus κάνει η κάμερα. Επιστροφή εμείς, επιστροφή και η Manchester, που είναι μπροστά με 2 πόντους. Η κατοχή για τους Σαλονίκς. Πιέζουν κάπως στην επαναφορά οι παίκτες της Manchester. Ματίκας μέχρι μέσα βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και αυτό έκανε. 61-61, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Απόλυτη ισορροπία στο σκορ για μία ακόμα φορά μετά από 35 λεπτά. Τζιφόπουλος μέχρι μέσα, έχει κοντύτερο αντίπαλο μπροστά του και υπάρχει φάουλ. Δώθηκε στον Θωμά Τέντσο. Τρία τα ομαδικά τώρα για τους Σαλονίκς. Μια σκαστή πάσα, Τζιφόπουλος θα γυρίσει έχοντας δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Κατάφερε να σκοράρει. Ο Μαστέντσος. Τίκας, ένα μακρινό δίποντο αστόχησε. Σανγκαρέ. Πάει μέχρι μέσα. Καρακώστας βρέθηκε ελεύθερος για μία ακόμα φορά και δεν το πήρε ο Λαμπρέλης. Θα στοχίσει με ένα running floater, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και follow-up. Υπάρχει προειδοποίηση στον Παλιογιάννη για κάτι που ενδεχομένως είπε στους διαιτητές. 65-61. Οι Σαλονίκς βρίσκονται την πλάτη στον τοίχο σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Πάνω στο
πιο κρίσιμο σημείο να βρίσκεσαι πίσω είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μάξ Τέντζος θα πάρει μια πάσα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Στα 3 δευτερόλεπτα κάποιος πρέπει να σουτάρει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Θα βάζει λίγο με την τύχη του ο Τέβος. Πάρει και κάπως αποφασισμένος. Αποφασισμένος θα πάρει το σουτ και απογοητευμένος δεν μπήκε. Χόπουλος θα πάρει screen από τα 7,5 περίπου μέτρα. Θα αστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν λειτουργούν τα blockout. Σουτ για 3 άστοχο από τον Παλιογιάννη. Σιγά σιγά ένα-ένα τα πράγματα αρχίζουν να γκρεμίζονται για τους Θεσσαλονίκς. Τώρα δεν λειτουργούν ούτε και τα blockout στην τελευταία επίθεση. Μπάς Τέντζος με ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Υπάρχει μια σημάση στη ρακέτα και βρέθηκε ελεύθερος ο Πατίκας για λίγο, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα. Κατεβάσει ο Σαγκαρέ. Παρακώστας για 3 άστοχος, έφτασε στο rebound. Αν έμπαινε θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο για τη Manchester. Πατίκας. Το foul που έγινε είναι χαμηλά, είναι το τρίτο ομαδικό. Χρειάστηκε στον Παλιογιάννη, νούμερο 8. Σάκης Τέντζος θα επαναφέρει. Πατίκας με τον Σαγκαρέ μπροστά του, θα πάρει ένα screen. Σάκης Τέντζος θα αποστάρει. Πάει και ο Σαγκαρέ για βοήθεια. Βρέθηκε στην δεξιά πτέρυγα ο Θωμάς Τέντζος για 3. Πατίκας παρκαρισμένο, άστοχος. Κόπουλος. Πάρει ένα screen, θα πάει μέχρι μέσα, jump shoot, άστοχο. Σαγκαρέ θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το rebound, θα στοχίσει. Σάκης Τέντζος, το Μάς Τέντζος shoot για 3. Άστοχο, επιθετικό rebound από τον Πατίκα. Έχουμε μπει στο τελευταίο 2 λεπτό, crunch time της Sonic Arena. Μάς Τέντζος πάει μέχρι μέσα. Αποκελάει σαν να λέει κρίμα, που δεν μπήκε. Για το παιχνίδι, μπήκε αλλά δεν μετράει. Δεν βλέπει το σφάλμα, πάτε στο καλάθι μπήκε. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Manchester, ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Το Μάς Τέντζος, Πατίκας, πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα και επίδειξε σε πολύ λάθος χρόνο ο Λαμπρέλης. Πολύ κακό σενάριο για τους παίκτες της Manchester. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί σε thriller. 65-63 και μπορεί να γίνει 65-64. Μπαρδάκας θα περάσει στη θέση του Λαμπέλη. Μετά την επαναφορά στην πλάτη της άμυνας έλαβε την μπάλα ο Πατίκας. Συμπληρωμένα φάουλ για Manchester, επαναλαμβάνουμε. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι παίκτες του Θεσσαλονίκης. Άστοχο στη βολή ο Πατίκας. Κόπουλος θα κατεβάσει τον rebound και την επίθεση. Παίξει στις τρίπλες τον Θωμά Τέντζο. Βγάλει συμφωνία τώρα στα 6 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, ένα μικρό χωριστικό από τον Παλιογιάννη. Θα στοχίσει. 65-63, 1,5 λεπτό για το τέλος. Πατίκας. Ο Σαγκαρέ μπροστά του, τώρα διπλώνει άμυνα. Πάει και ο Παλιογιάννης μέσα στη ρακέτα. Πατίκας. Σουτ για 3, το Μάς Τέντζος άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σάκη Τέντζο. Υπάρχουν βολές που χρεώθηκε στον Κωνσταντίνο Καραγκώστα. Δεν θυμάμαι τι είχαν δείξει οι διαιτητές, αλλά έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι αν το καλάθι έμπαινε θα μετρούσε. Όπως και να έχει η ανευστοχή. Η αρχή που έλεγα προηγουμένως, ανευστοχής και στις δύο θα έχουμε ισόπαλο παιχνίδι. Έστωχο στην πρώτη ο Σάκης Τέντζος. Δέρμπι με τα όλα του. Έστωχος και στις δύο. Οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία για μία ακόμα φορά. Μετά τους 59 πόντους και τους 61, τώρα και τους 65. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σουτ για τρεις, μαρκαρισμένο. Έστωπο! Μέσα από τον Βαλιογιάννη. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο και για την ψυχολογία και για το σκορ. Manchester, ούσα το outsider. Σύμφωνα με τα προγνωστικά βρίσκεται αρκετά κοντά σε μια νίκη και κλέβει τώρα την μπάλα με τον Κωνσταντίνο Καρακώστα. Διφόπουλος σε 2-2, εύστοχο! 70-65. Δεν υπάρχει time out. Τομάς Τέντσος σε 2-3, πρέπει να το πάρει μέσα! Απίστευτο καλάθι με τα μπλο. Τι έχει γίνει στο παιχνίδι, 70-68. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Θεσσαλονίκη. Πρέπει να το κάνουν για να σταματήσει ο χρόνος. Τώρα θα γίνει αυτό το Thuma Tenso. Τι έβαλε ο άνθρωπος πάνω σε άμυνα, μετά από τρίπλα, μετά από sprint, με ταμπλό. Ό,τι θες έγινε. Ό,τι πραγματικά, υποπίεση χρόνου, υπό κακή ψυχολογία. Οποιοσδήποτε παράγοντας μπορούσε να συμβάλλει για ένα δύσκολο τρίποντο, συνέβαλε. Και όμως μπήκε. 10 τελευταία δευτερόλεπτα. Διφόπουλος. Πρέπει να γίνει κάποιο φάουλ. Το κάνει τώρα ο Σάκης Τέντσος. Έβαλε και ένα καλάθι ο Διφόπουλος στα 4,2. Τι έβαλε ο Τέντσος προηγουμένως. Αν μπει η βολή, υπάρχει time out. Έστωχη η πρώτη βολή. Αν μπει, υπάρχει time out. 71-68, 4,2. Σαγκαρέ, θα δούμε αν θα μπορέσει να πάρει το rebound. Άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound. Πάρουν 3 δευτερόλεπτα. Παντίκας, σουτ για 3. Είναι για 3 βολές. Είναι για 3 βολές. Το σουτ που πήρε από το κέντρο. 91. Υπάρχουν 3 βολές. Κέρδισε ο Πατήκας. Πίστευτο παιχνίδι. Πατήστε την κόρνα στο σουτάρι. Δεν μιλάω. Θα είμαστε από εδώ. Ακριβώ το άφησε ο πίτα από μέρους μου. Έχει στόχο στην πρώτη. 71-69. Στο προς και στη δεύτερη 71-70. Αν μπει η τρίτη, το ενδεχόμενο παράτασης είναι κάτι παραπάνω από ανοιχτό, είναι οχθάνοιχτο. Σαν τα Starbucks το πρωί. Έστοχος και στη τρίτη ο Πατήκας. Υπάρχει time out που είχε προαναγγελθεί. Θα βάζει τον εαυτό του λίγο ο Κωνσταντίνος Καρακώστας. Υπάρχει time out που έχουν πάρει οι παίκτες της Manchester. Δεν θα κουράσω με στατιστικά, νομίζω αυτή τη δεδομένη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν ενδιαφέρουν κανένα τα στατιστικά. Υπάρχει 1,7, υπάρχουν συμπληρωμένα φάουλ. Έχουν πάρει time out της Olympics, η Manchester διορθώνω. Η Manchester, η οποία πραγματικά αυτοκτόνησε στο τελευταίο σουτ του Πατήκα από το κέντρο. Τρέχουμε σε πολύ λίγο μία μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina σε ένα παιχνίδι που έχει πάρει άξια του δείπνος του thriller. Θα το σκηνοθετούσε ενδεχομένως ο Hitchcock, μόνο αυτόν ξέρω από τέτοιους σκηνοθέτες. Μπορεί να πέταξε κάτι λάθος. Λοιπόν, επαναφορά, Διφόπουλος, σουτ για 3. Άστοχο! 71-71, έχουμε παράταση στη Sonic Arena. Ένα παιχνίδι που Manchester United έχει έρθει ως outsider, διεκδικεί το παιχνίδι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Δεν νομίζω κανένας το θέλει να χάσει αυτό το παιχνίδι. Επιστροφή σε ένα πραγματικά συγκριτικό παιχνίδι, 71-71. Θα το ξαναδείτε, δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε έξτρα πεντάλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στους 71 πόντους. Σαν να παιχνίδι με πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές αλλαγές του ρυθμού. Η πρώτη μου παράταση που βλέπω στο μπασκετάκι είναι ιστορική στιγμή για μένα. Σας ενδιαφέρει όλους, είμαι σίγουρος. Η κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Υπάρχει πόδι από τον Μουθόπουλο. Η κατοχή είναι εκ νέου για τους Σαλονίκς. Πατήκας θα επαναφέρει. Ξαναπάρει την μπάλα. Τέντσος. Σάκης Τέντσος θα πάρει το φάουλ. Από τον Κωνσταντίνο Καρακώστα, ο οποίος περνάει στον πάγκο. Είναι το πέμπτο φάουλ που έκανε. Αποβάλλεται. Και οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Οι δύο ομάδες έχουν πολλά στο κεφάλι τους. Τώρα πρέπει να κερδίσουν τις μάχες με τις οποίες είναι αντιμέτωπες, πρωτίστως με τον αντίπαλό τους. Δευτερευόντως με την κούραση που έχουν, με την ψυχολογία, με την πίεση, με τα φάουλ που έχουν φορτωμένους παίκτες, αλλά και φορτωμένη ομάδα, 5 και 5 συμπληρωμένα. Για 3 εύστοχο από τη γωνία. Πατήκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 74-75. Παρδάκας εύστοχησε προηγουμένως. Βόπουλος πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι λογικό να έχουν ανοίξει κάπως οι άμυνες, καθώς οι δύο ομάδες δεν θέλουν να στείλουν αντιπάλους στις ελεύθερες βολές. Τέγος θα δώσει το screen. Σάχης Τέντσος. Τομάς Τέντσος, Πατήκας. Ο παίκτης ο οποίος έστειλε την ομάδα του στην παράταση με τρεις βολές. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Σανγκαρέ. Εύστοχος. 76-77. Από το 71-71 πήγαμε στο 76-77 σε 1 λεπτό και 5-6 δευτερόλεπτα. Μουθόπουλος. Ωραία πάσα σκαστή. Σανγκαρέ θα γυρίσει, θα εξτοχίσει. 78-77. Είμαι περίεργος να δω ποιος θα βγει MVP. Σάκης Τέντσος. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα πίσω από την πλάτη, χωρίς να κοιτάει. Γιφόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είχε βγει με τον Παλιογιάννη. 2-1-2-1. 80-77. Πατήκας. Μέχρι μέσα. Τον άφησε ελεύθερο, αρκετά ελεύθερο Σανγκαρέ, καθώς έχει 4 φάουλ, δεν ήθελε να αποβληθεί. Αλλά βγήκε η άμυνα. 80-77 παραμένει. Φόπουλος. 3 ακόμα λεπτά. Σανγκαρέ θα δώσει ένα σκρι, θα δώσει ένα ακόμα, θα το εκμεταλλευτεί το δεύτερο. Και το δεύτερο ο Γιφόπουλος. Και μία από τη μία, μία από την άλλη, ζιγ-ζαγ. Και είναι το πέμπτο του Σάχη Τέντσου, αν κατάλαβα καλά. Γκόζης ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, μάλιστα. Υποβάλλεται ο Σάχη Τέντσος. Έχουμε κάποιες συνομιλίες με την γραμματεία και τους παίκτες. Συγκλονιστικό παιχνίδι, πραγματικά. Έστοχος ο Γκόπουλος, μαξιλαράκι ασφαλείας. 4 πόντων για τη Μάντσεστερ. Άστοχος η δεύτερη.
Rebound ο Πατήκας. Πάει το δεξιό διάδρομο. Μέχρι μέσα coast to coast. Έχοντας αντίπαλο τον Σαγκαρέ, ο οποίος δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Δεν ήθελε να παίξει και πολύ σκληρή άμυνα, για να μην χρεωθεί με το πέμπτο φάουλ και αποβληθεί και αυτός. Έχουμε τον Τέντσο να κάθεται για πάντα στον πάγκο για απόψε. Και τον Καρακώστα για Σαλονίκη και Μάντσεστερ αντίστοιχα. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, όχι για απόψε. Δεν τους έχουμε κολλήσει εκεί πέρα. Άστοχος του Σαγκαρέ μετά από κάποιες τρίπλες. Πατήκας στο 3-3. Κόπηκε από τον Σαγκαρέ, ο οποίος προχωράει και έχει αντίβαλο τον Θωμά Τέντσο. Δεν θα πάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Κυφόπουλος κοντά στον Θωμά Τέντσο, κοντύτερος αντίπαλος. Θα πάρει ένα screen, ένα ακόμα θα δώσει ο Σαγκαρέ, ο οποίος δεν θα το εκμεταλλευτεί ο πρώτος. Σαγκαρέ θα πάρει την μπάλα, θα χάσει. Στα το 1 δευτερόλεπτο μετρούσε, ανέμενε. Υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά δεν υπάρχει ανανέωση. Το παιχνίδι δεν λέει να τελειώσει, πραγματικά. Ο Θωμάς Τέντσος θα επαναφέρει. Πατήκας. Ο παίκτης που έδωσε την ευκαιρία του Σαλονίκη, είναι ο λόγος που είναι στην παράταση in the first place. Θα στοχίσει σε ένα στο 3, είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Καθαρίστηκε η άμυνα της Manchester. Πάει μέχρι μέσα ο Κυφόβλος, coast to coast, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 83-79. Ο Μάς Τέντσος, έχοντας τον αρκετά ψηλότερο Κυφόβλο μπροστά του. Πατήκας με τον Σαγκαρέ, έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα, υπάρχει μισμάτς μέσα στη ρακέτα. Γκόζης με τον... Πάει μέχρι μέσα, ο Πατήκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καμπρέλης περνάει στη θέση του Βιέλιου. 83-81. Στο συν 2 έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης, θα πω, παράτασης. Γιατί δεν ξέρω πλέον. Ούτε πριν ήξερα. Anyway. Περάσει, υπήρχε πρόθεση να πάει μπάλα στο Σαγκαρέ, αλλά υπάρχει κλέψιμο. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Θωμάς Τέντσος, αλλά θα την επαναφέρει εκεί που είναι μόνο ο Ρούδης. Υπάρχει φάουλ που δεν ήταν στην πρόθεση του Τέγου, αν κρίνουμε από την αντίδρασή του. Πάμε Γκούρου. Είναι βολές, αν ευτυχίσει έστω και στη μία, είναι πολύ καλά νέα για τη Manchester. Έκτοχος την πρώτη ο Μπρούδης. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound στο Σαγκαρέ και αφήνει την μπάλα στο καλάθι με ένα χούκο που γυρίσει. 86-81. Θα έχουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο πλέον οι παίκτες των Σαλονίκη του 3. Τέντσος εύστοχος από εκεί που είχε βάλει το τρίποντο με ταμπλό. Κυφόπουλος 86-84. Υπάρχει φάουλ. Το 88 σημάζεψε το. Εντάξει, δεν ήρθαμε να υπάρχει, έχουν κάποιες συζητήσεις. Περάσει στον πάγκο.
τέλειος θα περάσει στη θέση του. Τρίτε παίκτες βοηθάζει ο Πατρίκας. Προφανώς man-to-man η άμυνα. Δεν νομίζω να υπήρχε συζήτηση για το αν θα παίχτη ζώνη man-to-man σε τέτοια περίπτωση. Σαγκαρέ θα επαναφέρει. Μάλλον θα μπει μέσα. Υπάρχει στήριγμα. Μαστέντσος χρεώθηκε με το φάουλ. Γιφόπουλος θα τελέσει ένας βγάλει ελεύθερο βουλό. Εύστοχος στην πρώτη. 87-84. Η Manchester έχει πετύχει 16 πόντους μέσα σε ούτε 5 λεπτά. Άστοχος η δεύτερη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σαγκαρέ. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πατήκας θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει ένα ντεζαβού που κινείται στον αέρα, στην ατμόσφαιρα της Σόνικα Αρίνα. Στο κέντρο πήρε το φάουλ ο Πατήκας. Στο 8,3 αυτή τη φορά πάλι κερδίζει βολές. Πάλι στο κέντρο του κυπέδου, πάλι σπριντάροντας. Φαντάζομαι να το πάρω. Αθλητικό φάουλ. Έστοχο στην πρώτη. Με ολίγια ψυχραιμία ο Πατήκας. 87-85. Ένας καρδιολόγος της Σόνικα Αρίνα. Άστοχος στη δεύτερη. Και time out που καλεί ο Σάκης Τέντσος, που έχει αποβληθεί, θυμίζουμε. 87-85. Ίσως έχει και πινακάκι στη διάθεσή του, τα πράγματα είναι σοβαρά. Θέλει να σχεδιάσει με μεγάλη ακρίβεια την προκειμένη επίθεση. 87-85 λοιπόν, 8,3 έχουν την κατοχή οι Salonics. Συγκλονιστικό παιχνίδι πραγματικά. Το παιχνίδι έχει πάρει μια τροπή πάρα πολύ μπασκετική. Έχει μπει το τεχνικό παιχνίδι πολύ στη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια το αν θα πάνε για τρίποντο, άμα θα βγουν παίκτες από τα screen και ποιοι, αν θα γίνει foul ή αν δεν θα γίνει. Πάρα πολλά ζητήματα. Τέτοια παιχνίδια, επαναλαμβάνω, ένας καρδιακός στο staff θα ήταν πολύ χρήσιμος, κάτι παραπάνω από χρήσιμος. Πατήκας θα επαναφέρει. Έχει το Σαγκαρέ απέναντί του. Τέτσος είχε σκοπό να πάρει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Πατήκας θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα πάρει τώρα ο Τέτσος σουτ για 3. Άστοχος. Υπάρχει... Πήγανε για τρίποντο οι Σαλονίκς. Αστόχησε ο Πατήκας όμως. 87-85. Θα πήγαινε η διαφορά στο συνένα στο 87-88. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται μια συγκλονιστική αναμέτρηση για την Master League. Η Manchester United καταφέρνει να κερδίσει και να προχωρήσει στο 2-7. Στο 6-3 θα πέσει η ομάδα των Salonics. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω, νομίζω το παιχνίδι που είδαμε τα λέει όλα. Κάπου εδώ πέρα θα συνδεθεί, θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από όλους τους παίκτες, από το staff, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους διευθυντές, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.